Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την τιμή που μου κάνατε προσκαλώντας με στην διημερίδα με ένα τόσο πολύ σημαντικό ζήτημα συγκλίνων ανάμεσα στη νομική και την ιατρική επιστήμη. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή, τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου Υγεία, τον κύριο Παπαγεωργάκη, αγαπητό συνάδελφο, για την πρόσκλησή του. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι σύνεδροι, η διακοπή της κοίησης είναι πράξη παράνομη. Γι' αυτό και θεσπίζεται ως ειδική περίπτωση εγκληματική συμπεριφορά στον ποινικό κώδικα. Είναι πράξη παράνομη, εγκληματική και καταρχήν βαρύτατα τιμωρούμενη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στην βασική της μορφή, δηλαδή στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 304 του ποινικού κώδικα, το οποίο και ορίζει τα περί της διακοπής της κοίησης, καθορίζεται ποινή καθήρξεως έως 10 έτη σε όποιον άνευ της συνενέσεως της εγκύου διακόπτει την κοίησή της. Η διάταξη αυτή, όπως βεβαίως θα παρατηρήσετε, απευθύνεται σε τρίτον, σε όποιον άνευ της συνενέσεως της εγκύου υποβοηθήσει την διακοπή της κοίησής της. Στην διάταξη αυτή, στην περιπτωσιολογία αυτή, εντάσσονται κυρίως περιπτώσεις κατά τις οποίες, χωρίς να το γνωρίζει η έγκυος και φυσικά χωρίς να το επιθυμεί, παραπλανόμενη τις περισσότερες φορές, καταλήγει σε κάποια ιατρική πράξη στην οποία κάποιος τρίτος έχει ζητήσει να συνοδευτεί με την διακοπή της κοίησής της. Αλλά και με τη συνένεση της εγκύου, η διακοπή της κοίησης, όπως ορίζει η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 304 του ποινικού κώδικα, προβλέπεται και πάλι φυλάκισης έως 3 έτη και χρηματική ποινή κατά των συνήθως γιατρών ή άλλων προσώπων οι οποίοι επενεργούν στην συγκεκριμένη διακοπή της κοίησης, ακόμα και όταν αυτή γίνεται με τη συνένεση της εγκύου. Υπάρχουν εξαιρέσεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια και οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Όσον αφορά την έγκυο, ο νέος ποινικός κώδικας θέτει ένα χρονικό όριο ασφάλειας. Δηλαδή, ενώ τιμωρείται ο τρίτος, ο οποίος με τη συνένεσή της υποβοηθά και πραγματώνει την διακοπή της κοίησης, η ίδια η έγκυος μέχρι την 24η εβδομάδα της κοίησεως δεν υπέχει ποινική ευθύνη. Αυτή είναι μια διάταξη καινούρια του νέου ποινικού κώδικος. Η αντίστοιχη πρόβλεψη του παλαιότερου ποινικού κώδικος, του ισχύστατος μέχρι το 2019, δεν έθετε αυτόν τον χρονικό πύχη, ήταν πάντοτε αξιόπινη η συμπεριφορά της εγκύου. Τώρα καθίσταται αξιόπινη μετά την 24η εβδομάδα της κοίησεως. Και επίσης, μια διάταξη νέα, πολύ σημαντική, επιτάσσουσα την ιατρική ευθύνη. Αυτό το λέω γιατί ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής συζητήσεως του παρόντος συνεδρίου αφορά τους κανόνες επιμέλειας και το ύψος επιμέλειας το οποίο πρέπει να επιδεικνύει ένας γιατρός προκειμένου να μην υπέχει την οποιαδήποτε ευθύνη. Μια καινούρια λοιπόν διάταξη, παράγραφος 5, ορίζει μια ειδική μορφή διάπραξης του αδικήματος, η οποία συνίσταται σε πράξεις αμελής γιατρού, με ευτήρως δηλαδή, προγεννητιστού, εμβριολόγου, οι οποίες διενεργούνται κατά τρόπο αμελή, είτε κατά τη διάρκεια της κοίησης, είτε κατά το τέλος της κοίησεως, με αποτέλεσμα τον θάνατο, την επέλευση διακοπής της κοίησεως ή τον θάνατο του νεογνού. Απαιτεί βεβαίως αυτή η διάταξη, όπως παρατηρείται, το να επέλθει ως κατά αποτέλεσμα ο θάνατος του νεογνού. Είναι λοιπόν μια ειδική μορφή παράνομη συμπεριφορά με ευτήρως γυναικολόγος, η οποία αν επισυμβεί και επιφέρει το συγκεκριμένο θανατηφόρο αποτέλεσμα, υλοποιείται ως προς την αξίωση του νομοθέτη να επιβληθεί ποινική κύρωση. Αυτή η τελευταία παράγραφος του άρθρου 304, η παράγραφος 5, θεωρητικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να μην έχει την θέση της στο άρθρο 304, να την έχει στο άρθρο 304α του ποινικού κώδικα,
το οποίο ορίζει και την ποινική μεταχείριση γιατρού σε περίπτωση που εξ αμελίας του κατά τη διάρκεια χειρισμών με ευτικών δεν επέλθει ο θάνατος, αλλά επέλθει άλλου είδους βλάβη κατά του κυοφορουμένου. Ο νομοθέτης επέλεξε να το θέσει στο άρθρο 304 και παραμένει εκεί. Έχω λοιπόν παραλείψει, όπως θα έχετε δει, την παράγραφο 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, η οποία νομίζω ότι παρέχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ανάγκες της παρούσας συζήτησης. Είναι λοιπόν παράνομη και αξιόποινη η διακοπή της κοίησης. Πάβει υπό ορισμένες συνθήκες να είναι παράνομη, ναι, λέει ο νομοθέτης. Και έρχεται αυτή η ειδική ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και λέει πότε η πράξη δεν είναι άδικη. Προσέξτε, όχι πότε είναι νόμιμη, όχι πότε είναι νόμιμη, πότε δεν είναι άδικη. Νομικά η διαφορά είναι τεράστια. Έρχεται ο νομοθέτης κατ' εξαίρεση, ο ποινικός νομοθέτης, και λέει ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις μία παράνομη πράξη δεν θα καταλογιστεί ως άδικη. Πότε λοιπόν δεν είναι άδικη πράξη η διακοπή της κοίησης? Όταν ενεργείται από την Αίγιο προφανώς εν γνώση της, από γιατρό με ευτήρα γυναικολόγο, υποχρεωτικές προϋποθέσεις εκ του νόμου, με συμμετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωμένη νοσηλευτική ομάδα, αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις. Όλες οι προηγούμενες, δηλαδή με ευτήρη γυναικολόγος, αναισθησιολόγος, οργανωμένη νοσηλευτική ομάδα, είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου προϋποθέσεις, αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις. Αν λοιπόν δεν έχουν συμπληρωθεί 12 εβδομάδες εγκυμοσύνης, παλαιά διάταξη, ακολουθεί το ποινικό μας δίκαιο ήδη από το 1950, δεν είναι άδικη, έρεται το άδικο της τεχνητής διακοπής της κοιήσεως από την κοιοφορούσα, αν ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί διάστημα 12 εβδομάδων εγκυμοσύνης, άνευ οποιασδήποτε άλλης δικαιολογητικής αιτίας. Επίσης, αν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης, αιμομιξίας, κατάχρησης και ούτω καθεξής, μια διάταξη βεβαίως η οποία προσδίδει κύρος στο δικαιικό μας σύστημα. Ο νομοθέτης δεν έχει ποτέ την απέτηση μία σύλληψης η οποία έχει προκληθεί υπό καθεστώς βιασμού, αποπλάνησης, αιμομιξίας ή κατάχρησης, να εξαναγκαστεί η οικειοφορούσα να διατηρήσει τη συγκεκριμένη κοίηση σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί, πλην όμως αξιεί ο νόμος την απόφασή της περί της διακοπής της κοίησεως να τη λάβει μέχρι την 19η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Μετά είναι ανεπίτρεπτη η διακοπή της κοίησεως από την κοιοφορούσα, ακόμα και αν αυτή είναι αποτέλεσμα η εγκυμοσύνη βιασμού ή των υπολείπων περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Β. Επίσης, δεν είναι άδικη πράξη τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, και εδώ είναι η συνηθέστερη περίπτωση η οποία απασχολεί και την νομική και την ιατρική κυρίως επιστήμη, αν με τα σύγχρονα μέτρα προγεννητικής διάγνωσης έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις σοβαρής ανομαλίας του εμβρίου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού ή και αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγγύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής και ψυχικής υγείας της. Ενδείξεις απαιτεί ο νόμος. Στη νομική επιστήμη η έννοια των ενδείξεων είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη έννοια. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε μια τριχοτόμηση του βαθμού αποδείξεων οι οποίες απαιτούνται για την διαπίστωση μιας πράξης. Οι ενδείξεις είναι ο χαμηλότερος πύχης. Έχουμε στη νομική επιστήμη και την έννοια των ισχυρών ενδείξεων, των αποχρωσών όπως λέγαμε παλιότερα, και φυσικά των αποδείξεων, όπου εκεί δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία. Ο νόμος λοιπόν για την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης απαιτεί ενδείξεις, ενδείξεις όμως σοβαρής ανομαλίας του εμβρίου και για τις οποίες η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο γιατρό, ο οποίος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικά ο μεευτήρας γυναικολόγος. Ο κατά περίπτωση, αλλιώς ο νόμος θα έλεγε, υπό του θεράποντος ή παρακολουθούντος την κοίηση μεευτήρος.
Ο καταπερίπτως αρμόδιος γιατρός είναι αυτός ο οποίος το γνωστικό του αντικείμενο είναι πλησιέστερα στην σοβαρή πάθηση η οποία διαγιγνώσκεται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση δεν είναι άδικη πράξη τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης. Μέχρι πότε. Μέχρι τη γέννηση. Ο νέος ποινικός κώδικας δεν θέτει χρονικό όριο ευγονικής διακοπής της κοιήσεως. Επομένως, σε οποιοδήποτε εξελικτικό στάδιο της κοίησης και μέχρι τον τοκετό διαπιστωθούν οι συγκεκριμένες ενδείξεις σοβαρής ανομαλίας, δικαιολογείται η διακοπή της κοίησεως υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Ο παλαιός ποινικός κώδικας, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, έθετε χρονικό όριο την 24η εβδομάδα. Άρα, οποιαδήποτε εξελικτική νόσος, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να επιφέρει βαρύτατες βλάβες στο έμβριο ή και στη μητέρα, και οι οποίες θα παρουσιάζονταν μετά την 24η εβδομάδα της κοιήσεως, δεν επιτρεπόταν να αντιμετωπιστούν με διακοπή της κοίησης. Αυτό το γνώριζε πάρα πολύ καλά και η ιατρική επιστήμη. Το 24η εβδομάδα τέθηκε με ιατρικά κριτήρια στον ποινικό κώδικα πλησίων του χρόνου που διενεργείται το υπερηχογραφικός έλεγχος δευτέρου επίπεδου, πλην όμως με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μεταγενέστερες βλάβες. Αυτό το εντόπισε και η αιτιολογική έκθεση του νέου ποινικού κώδικα, όπου επισημάνθηκε ειδικώς ότι διευρύνθηκαν τα χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή της λεγόμενης ευγονικής ένδειξης μέχρι το τέλος της κοίησης, κατά το πρότυπο άλλων κρατών, το οποίο το είχαν ήδη εισαγάγει και δεν απαιτούσαν την συνέχιση μιας παθολογικής κοίησης μέχρι το τοκετού, και με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αντιμετώπιση του προβλημάτων υγείας του εμβρίου που διαπιστώνται μετά την 24η εβδομάδα της κοίησης. Η νομολογία έχει εντοπίσει πολλά τέτοια εξελικτικά προβλήματα, νόσους εξελικτικές, οι οποίες δεν μπορούν να εντοπιστούν ακόμα κατά την 24η εβδομάδα της κοίησης και δυστυχώς δημιουργούνται κατά την πρόοδο αυτής και μέχρι τον τοκετό, γεγονός το οποίο έρχεται τώρα να αντιμετωπίσει ο νέος ποινικός κώδικας. Άρα, αν συνοψίσουμε τις βασικές ένομες συνέπειες της περί του άρσεως του αδίκου διατάξεως του νέου ποινικού κώδικα, θα θέταμε ως πρώτη την κατάργηση του οροσύμου των 24 εβδομάδων. Η κατάργηση του οροσύμου αυτού φυσικά δημιουργεί μια πρόσθετη υποχρέωση επιμέλειας και στους γιατρούς, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να παρακολουθούν επισταμένως την κοίηση και να παρακολουθούν οποιανδήποτε δυνητικά εξελικτική νόσο θα μπορούσε να παρουσιαστεί και μετά την 24η εβδομάδα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία του κυοφορουμένου και της επιτόκου. Έχουμε λοιπόν τη διεύρυνση των χρονικών περιθωρίων, θεμελίωση υποχρέωσης, όπως σας ανέφερε, επιμελούς παρακολούθησης της κοίησης μέχρι και τον τοκετό, υποχρεωτική ύπαρξη ενδείξεων σοβαρής ανομαλίας και τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται με ιατρική βεβαίωση και μόνον υπό τις προϋποθέσεις αυτές πάβει να είναι αξιόπινη, παράνομη η διακοπή της κοίησης. Η νομολογία έχει εντοπίσει αρκετές μέχρι σήμερα συγγενείς ανομαλίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν υπέρ των ιατρών με την μέχρι σήμερα νομολογιακή προσέγγιση, διότι θεωρήθηκαν εξελικτικές μετά την 24η εβδομάδα της κοίησης. Περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες προσέφυγαν γονείς κατά ιατρών ή κατά μευτηρίων ή και κατά των δύο, παραπονούμενοι παραδείγματος χάρη για φοκομέλεια ή για εκστροφή ή για μικροφθαλμία ή για κάποιες συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες διεπιστώθησαν κατά τον τοκετό του παθολογικού νεογνού, τα δικαστήρια υπό το καθεστώς του προϋσχύσαντος ποινικού κώδικος και θέτοντας τον πύχη τον χρονικό στην 24η εβδομάδα,
απεφάνθησαν ότι επειδή οι ασθένειες αυτές εξελίχθησαν κατά το τρίτο, κατά το δεύτερο, τρίτο τρίμηνο της κοίησης, δεν δημιουργεί το ευθύνη του γιατρού. Υπό το καθεστώς του νέου ποινικού κώδικος, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τα δικαστήρια τα συγκεκριμένα θα κατέληγαν στην ίδια απόφαση. Το πιθανότερο θα ήταν να καταλήξουν σε αντίθετη απόφαση, η οποία θα έλεγε ότι η επιτεταμένη ευθύνη παρακολουθήσεως της κοίησης που παρακολουθούντος αυτοί οι γιατρού, βεβαίως εκτείνεται και μετά από την 24η εβδομάδα. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα σημαντικότατο νομικό ζήτημα, ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο απασχολεί πρωτίστως την ιατρική επιστήμη, απασχολεί και την νομική επιστήμη και το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο της παρούσας συζητήσεως μεταξύ ιατρικής και νομικής. Αν γεννηθεί ένα παθολογικό τέκνο, του οποίου η παθογένεια, η ανομαλία, η συγγενής, δεν οφείλεται σε πράξη του γιατρού. Οφείλεται στην κοίηση. Πρόκειται λοιπόν περί μιας παθολογικής καταστάσεως, μιας συγγενούς ανομαλίας, η οποία δεν αποτελεί αποτέλεσμα ενός κακού χειρισμού του γιατρού, αλλά είναι μια συγγενής ανομαλία η οποία κατά την εξέλιξη της κοίησεως επιδρά στο κυοφορούμενο. Και ο γιατρός δεν διαπιστώνει την συγκεκριμένη ανομαλία με τα μέσα τα οποία διαθέτει. Παραλείπει. Δεν έχει διαπιστώσει καθιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή δεν έχει παραγγείλει τις εξετάσεις οι οποίες προβλέπονται ή τις οποίες θα έπρεπε να παραγγείλει και κατά αυτόν τον τρόπο δεν διαπιστώνει τη συγγενής ανομαλία και το τέκνο γεννάται πάσχον. Σε αυτή την περίπτωση υπέχει ποινική ευθύνη ο γιατρός. Δηλαδή, υπέχει ποινική ευθύνη εκ της μη διαγνώσεως της παθήσεως ή εκ της μη παραγγελίας μίας εξετάσεως η οποία θα διαπίστωνε την ύπαρξη της συγκεκριμένης παθολογίας. Όλο αυτό φυσικά υπό το πρίσμα ότι αν το ζευγάρι ενημερωνόταν ή η οικειοφορούσα, η έγκυος ενημερωνόταν για την ύπαρξη της συγκεκριμένης παθογένειας του νεογνού, θα μπορούσε να προχωρήσει όσο έχει δικαίωμα στην διακοπή της κοίησης. Έχουμε λοιπόν σαν αποτέλεσμα αυτής της αμελούς συμπεριφοράς του γιατρού της μη διαγνώσεως την αποστέρηση της δυνατότητος διακοπής της κοίησεως. Θεμελιώνεται ποινική ευθύνη? Η άποψή μου είναι ότι δεν θεμελιώνεται ποινική ευθύνη. Και δεν θεμελιώνεται σε καμία περίπτωση ποινική ευθύνη του γιατρού, γιατί οι λόγοι τους οποίους συζητήσαμε και οι οποίοι προβλέπονται ως λόγοι διακοπής της κοίησης, είναι λόγοι άρσεως του αδίκου. Δηλαδή, λόγοι οι οποίοι επενεργούν υπέρ της εγκύου, η οποία υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος, έχει το δικαίωμα ουχή αξιοπίνος, χωρίς δηλαδή να διαπράττει παράνομη πράξη, να διακόψει την κοίησή της. Δεν είναι λόγοι οι οποίοι δημιουργούν περαιτέρω ποινική ευθύνη προς τρίτους, όταν οι τρίτοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει το πρόβλημα. Βεβαίως, από αποζημιωτικής πλευράς υπάρχει άλλη προσέγγιση. Η δική μας εισήγηση επικεντρώνεται στην αξιολόγηση την ποινική της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Σε περίπτωση που ένας γιατρός εξαμελίας δεν έχει διαπιστώσει την ύπαρξη μιας παθολογικής καταστάσεως, σε αυτή την περίπτωση ενέχεται σε αστική ευθύνη, όχι όμως σε ποινική ευθύνη, βρίσκεται στην μη ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά. Άλλα κράτη, το ερώτημα αυτό, το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως την ιατρική επιστήμη, το έχουν λύσει νομοθετικά και παλαιότερα. Εμείς το επιλύουμε περισσότερο ερμηνευτικά ή νομολογιακά. Η πλέον σαφής νομοθετική διάταξη είναι το αντιστοίχου νόμου του 2002 της Γαλλίας. Ένας νόμος ο οποίος θεσπίστηκε μετά από μία μακρά αντιδικία και μία πολύ μακρά διαδρομή
στο Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο και στο οποίο θα αναφερθώ κλείνοντας, γιατί πρόκειται περί μιας πολύ εμπνευσμένης αποφάσεως. Κατά το άρθρο 1, λοιπόν, του Γαλλικού Νόμου περί υγείας, ο νόμος Μαλαντή, είναι ο νόμος περί υγείας ο γαλλικός, ορίζεται ότι ουδείς δικαιούται να υποστηρίξει οποιαδήποτε ζημία από μόνης της αιτίας της γεννήσεώς του. Θεμελιώδες αξίωμα, να το πούμε με διαφορετικά λόγια, ουδείς δικαιούται να αξιώσει το θάνατό του. Αλλιώς, με αντίθετη προσέγγιση ερμηνευτική, θα καταλήγαμε ότι υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο. Ότι κάποιος δικαιούται να αξιώσει το θάνατό του. Και ότι η συμπερίπτωση, λοιπόν, εφόσον μιλάμε για δικαίωμα, το δικαίωμα αυτό δεν ικανοποιείτο, θα μπορούσε να αξιώσει αποζημίωση εκ του γεγονότος ότι ζει. Εκ του γεγονότος ότι δεν υλοποιήθηκε η επιθυμία του να πεθάνει. Επειδή, λοιπόν, δικαίωμα στο θάνατο είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί και, όπως είπαν πολλοί από τους προλαλήσαντες ομιλητάς, το δικαίωμα στη ζωή θεωρείται το υπέρτερο δικαίωμα κατοχυρούμενο διεθνώς ήδη από την Διεθνή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέχρι φυσικά όλα τα συντάγματα των χωρών, ουδείς δικαιούται να υποστηρίξει ότι υπέστη ζημία εκ μόνης γεννήσεως. Και δικαιούται αποζημίωση στην περίπτωση που η αμελής πράξη είναι αυτή που προκάλεσε την αναπηρία του. Όταν, λοιπόν, ο γιατρός προκαλεί την αναπηρία του, σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1. Πώς κατέληξε η Γαλλία στη συγκεκριμένη νομοθέτηση, και θα κλείσω με αυτό. Μία από τις διασημότερες αποφάσεις, και θα μου επιτρέψετε να πω από τις πιο εμπνευσμένες που έχουμε δει στο κοινοτικό πάνθεον αποφάσεων, είναι η απόφαση Περούς. Το ζεύγος Περούς είδε να γεννάται ένα τέκνο δικό του, το οποίο έπασχε από μία σοβαρή συγγενή ανομαλία, την οποία δεν την προκάλεσε γιατρός, δεν τη διέγνωσε όμως. Και εκεί ετέθη το συγκεκριμένο ζήτημα. Οφείλεται αποζημίωση εξ αυτής της αιτίας? Η υπόθεση έφτασε 2 φορές στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας για να κριθεί αν μπορεί να αξιωθεί αποζημίωση εκ της αιτίας της ζωής κάποιου, έστω με παθολογικά προβλήματα. Αυτό το οποίο διαβάζετε είναι η εισήγηση της Γενικής Εισαγγελέως του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας, κυρία Εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, η ομόβαθμή σας στο Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο, όπου η κυρία Εισαγγελέα του Αρίου Πάγου λέει, αν ισχυριστούμε ότι πρέπει να αποζημιώσουμε ένα παιδί επειδή δεν το φωνεύσαμε, τότε δεν μπορούμε να δείξουμε καλύτερα ότι το αντικείμενο αποζημίωσης δεν είναι η αναπηρία, αλλά αυτή η ζωή του, εφόσον το διατηρούμε στην ζωή με αιτία τον θάνατό του. Και αν το παιδί, δείτε ένα αμήλικτο ερώτημα το οποίο απασχολεί και τα ελληνικά δικαστήρια, αν το παιδί έχει διάβγεια και μεγαλώνοντας αντιληφθεί ότι οι γονείς του αξίωναν αποζημίωση διότι δεν θανατώθηκε, διότι συνεχίζει και ζει, οι γονείς του αξίωσαν αποζημίωση, τότε πόση βία επιφέρουμε σε αυτό το παιδί και μπορούμε να αποζημιώσουμε κάποιον λόγω των εξωτερικών γνωρισμάτων του? Δηλαδή, ποια είναι η αξία της εμφάνισης κάποιου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Down που δεν διαγνώστηκε για να τον αποζημιώσουμε? Άρα, όλοι οι άνθρωποι που η γέννησή τους δεν ευνόησε τη φυσική τους εμφάνιση θα δικαιούνταν να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Και ποιο θα ήταν το κριτήριο της ομορφιάς? Πέραν αυτό, της τέχνης του αρχαίου ελληνικού αγάλματος. Δείτε. Πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως της Γαλλίας προς την Ολομέλεια του Αρίου Πάγου, του Γαλλικού, αναβιβάζεται ως το υπέρτερο κριτήριο ομορφιάς η αρχαιοελληνική τέχνη.
Εν όψη λοιπόν αυτών, κατέληξε ότι η αγωγή για την επιζήμια ζωή δεν αποτελεί παρά ένα τεχνητό κατασκεύασμα που βασίζεται στην παράλογη ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να ζει διαφορετικά από ό,τι γεννήθηκε, να υπάρχει και ταυτόχρονα να αποζημιώνεται επειδή δεν θανατώθηκε. Εμείς το δίλημα αυτό στο αντικείμενο του ποινικού δικαίου το έχουμε αντιμετωπίσει με την μη ύπαρξη φυσικά και με τη μη θεμελίωση ποινικής ευθύνης του γιατρού, ο οποίος παρακολουθεί μια κοίηση η οποία καταλήγει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ.